Έτσι, 7.000, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, Δάκη. Γεια. Παναθηναϊκός, από Γαλάτσι, Παναγιώτης. Μάλιστα. Τι κάνεις? Άσε τι κάνω, λέγε. Τι να πω. Άντε, γεια! Τι να πεις. Πήρε, ακούστε τώρα. Πήρε ένας Παναθηναϊκός από το Γαλάτσι. Τι κάνεις, άσε, τι κάνεις, σε νοιάζει τι κάνω. Λέω, για πες, λέει, τι να πω. Τότε τι πήρες τηλέφωνο. Κοιτάξτε, παιδιά, αν δεν ξέρετε τι να πείτε για τον μπουρδέλο σας, δεν φταίω εγώ. Τι να πεις, πώς σου φάνηκε η πούτσα στο Καραϊσκάκι. Πώς σου φάνηκε με 14 μπέναλτι, πρότασή σου, αν δεν κέρδισες ΑΕΚ, ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδό σου και θες και πρωτάθλημα, έρθες στον Πειραιά να το πάρεις. Τι έφαγες η πούτσα. Μπάσκετ. Πάει και τον τάβλο αυτό. Ερασιτέχνης. Σε έχω γαμίσει όλα τα αθλήματα εκεί. Γι' αυτό, αυτό είπε τι να πει. Εντάξει, έτσι δικαιολογημένα, ναι. Δεν ξέρει τι να πει. Δεν ξέρει ποια πούτσα του Ολυμπιακού να διαλέξει. Δεν ξέρει ποια πούτσα του Ολυμπιακού να διαλέξει. Οι πούτσες είναι αμέτρητες, Βαζέλια. Και δεν το λέω εγώ τώρα για να σας πειράξω. Το λέει η ομάδα μου απέναντί σας. Το λένε τα τρόπαια. 302 κύπελα εγώ. Κούπες, πρωταθλήματα, όλα αυτά, έτσι. Και 179 εσείς. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Ό,τι σου λέω. Εμπρός. Ωραία, Τακή. Ναι. Κωνσταντίνος, ΝΑΕΚ. Τι να κάνεις εσύ. Κωνσταντίνος, ΝΑΕΚ. Είσαι ΑΕΚ, εσύ. Από πού παίρνεις τηλέφωνο. Από την Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ναι. Τι γίνεται, πήρες πιντάμπλε φέτος, ε. Τι είναι. Τι, αλέγε, δε, για πες. Ναι, το ξέρω, σας γαμίσα από πολύ φέτος. Ναι. Ωραίος, μπράβο. Καταρχήν είσαι ένας μπάσταρδος γιατί είσαι από Ολυμπιακό γαμημένος, η θεία σου. Έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε. Δεν πειράζει. Ακούστε κάτι, παιδιά. Είμαστε οπαδοί και εσείς οπαδοί, ας είσαι και πιο μικροί, βρίζετε και κάνετε. Την πραγματικότητα δεν μπορείτε να τη σβήσετε. Δηλαδή σε 6 ώρες είναι μέρα. Δεν μπορείτε να πείτε ότι σε 6 μέρες θα ξημερώσει. Να πείτε, α, δεν θα ξημερώσει με τίποτα. Έτσι γίνεται και του Ολυμπιακού. Δεν μπορείτε να πείτε ότι ο Ολυμπιακός δεν σας γαμάει από τότε που ήρθατε από το Εσκή σε Χίρ ή όπου αλλού γεννηθήκατε ή εδώ ο Παναθηναϊκός κτλ. Δεν γίνεται. Όλες τις ομάδες, ο Ολυμπιακός σε όλες τις ομάδες της Ελλάδος έχει περισσότερες νίκες απέναντί σας. Οπότε δεν με νοιάζει που βρίζετε. Έτσι πρέπει, είναι ο πόνος σας. Δηλαδή δεν γίνεται να σας γαμάω και να λέτε και ευχαριστώ. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρίσκετε. Ωραία. Δεν έχω πρόβλημα να πείτε αγάμισου. Αρκετιά μου. Μαλάκα και ό,τι θες πέστε. Ωραία. Το θέμα είναι ότι η ομάδα μου σας γαμάει. Και εσείς κάνετε αυτό που πρέπει. Δεν βρίζετε. Δεν τα δέχεστε. Δεν γίνεται να λέτε ευχαριστώ Ολυμπιακέ που μας γαμάς. Δεν γίνεται. Πρέπει να πείτε ότι. Να μας βρίσετε, αγαμίσω εσύ, αγαμίσω άλλος, αρχίδια μας. Οι πούτσες είναι αμέτρητες απέναντί σας. Είναι αμέτρητες. Εμπρός. Τάκη. Ναι. Αναθηναϊκός από Αθήνα. Ναι. Ήθελα να μιλήσω λίγο να μ' ακούσουν οι υπόλοιποι Παναθηναϊκοί για τον παίχτη που αγοράσαμε σήμερα στο ποδόσφαιρο, τον Βιλένα. Καλό βράδυ, αγόρι μου. Και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός από Αθήνα, δηλαδή τι, στην Ακρόπολη γεννήθηκες, πού διάλο. Πες στην περιοχή σου, τι, κρύβεσαι. Δεν σε παρακολουθεί κανείς. Η Γαδά παρακολουθεί άλλους αυτή τη στιγμή, δεν παρακολουθεί εσένα. Και να πεις για τον παίκτη που πήρατε. Τι, και δεν θα το πεις. Τι είναι αυτό το πράγμα. Για τον Κότσιφα, τον Κότσιρα, ποιον πήρατε. Μ' άρεσε που άκουσα το, κάποιον Νικολομαλάκα, που λέει κάτι 4,5 εκατομμύρια χρησιμοί, πώς την είπε, η αξία του, η χρηματιστική αξία του. 4,5 κάνει του ρεύγια του, ρε μαλάκες. Του ρεύγια του κάνει 4,5 η αξία του στο χρηματιστήριο των παιχτών. 4,5. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το κάνω και το δώσαμε. Είναι αυτός που σας γάμισε ο ρεύγια του, άμα δεν το ξέρετε. Αυτός ο Νικόλο Μαλάκας που το είπε.
Καλά που μου το θύμισες. Εμπρός. Yeah,